Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα γιγάντιο για την ανθρωπότητα. Δεν ξέρουμε αν αυτή η φράση, όντως, αυτή τη φράση όντως την είπε ο Άρμστρονγκ. Εδώ έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο. τι μας λες τώρα. Ιστορικά έχει περάσει ότι εκείνος το έχει πει. Βλέπουμε και τις πολύ όμορφες αρχαιακές εικόνες του πρακτορείου Ρόιτρες, όπου θυμίζουν αυτή την ιστορική στιγμή. Ο Αετός αποχωρίστηκε από το υπόλοιπο μέρος του Κολούμπια, όπως το ονόμασαν, και τότε ο Άρμστρονγκ αναφώνησε. Ο Αετός άνοιξε τα φτερά του. Στο Κολούμπια παρέμεινε μόνος του ο Μάικλ Κόλινς. Στις 9 το βράδυ της 20 Ιουλίου του 1969 άρχισε η κάθοδος προς τη Σελήνη και ο Αετός προσεδαφίστηκε δίπλα από έναν κρατήρα της θάλασσας της Νεμίας. Και ενώ η αγωνία στο κέντρο ελέγχου πίσω στη γη είχε κορυφωθεί, ακούστηκε η φωνή του Όλντριν να ενημερώνει: «Χιούστον, εδώ η βάση της Νεμίας». Ο Αετός προσεδαφίστηκε. Λίγο αργότερα, ο Νίλ Άρμστρονγκ ανοίγει την πόρτα και κατεβαίνει σιγά σιγά τις σκάλες του Αετού και κάνει το πρώτο βήμα στην επιφάνεια της Σελήνης, λέγοντας: «Αυτό είναι ένα μικρό βήμα ανθρώπου, αλλά ένα γιγάντιο άλμα για την ανθρωπότητα». Ύστερα μάζεψε μία χούφτα χώμα και μερικές πέτρες, τα έβαλε σε ένα σάκο για να τα μεταφέρει στη γη. Αυτά έχει γράψει ιστορία. Ο κ. Σιμόπουλος όμως νομίζω ότι γνωρίζει καλύτερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ιουλία.